Ναι. Όχι. Έχει έχουμε... παίξει ο Wicked. Μόνο Λούλη και η Ρέλια παίζει, τι εννοείς. Χρόνια τώρα. Ενώ σε αυτό το split είναι πρώτη παίξει. Φορά παίρνει. Όχι, έχει ξαναπαίξει σίγουρα. Έχει παίξει μία φορά νομίζω και, δεν πήγε, και μία φορά ή δύο Frogen. Πάντως δεν είναι κάτι καινούργιο για την Element σε αυτό το setup. Κάτι σίγουρα. Το οποίο περίμενα να δω. Γενικά γιατί φαίνεται ουσιαστικά... να τους αρέσει η Λούλη επειδή όπως έχουμε πει, γενικά οι Elements τους αρέσει να περιμένουν την αντίπαλη ομάδα να κάνει το λάθος και αυτοί ναι. να το εκμεταλλευτούν έτσι και ίσως το Wild Growth είναι κάτι που δεν το περιμένεις απαραίτητα και είναι πιο εύκολο να κάνεις την αντίπαλη ομάδα να κάνει το λάθος. Οπότε... ισχύει, ίσως ταιριάζει περισσότερο στην φιλοσοφία της Elements. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα επιμείνω ότι ναι, είχε σίγουρα. Υποσχεθεί στους fans του κάτι νέο, δεν το έχει δώσει ακόμα, αλλά τις περισσότερες φορές τα pick είναι call της ομάδας και όχι το ίδιο του παίχτη, οπότε αφήνουμε στην άκρη αυτό και πιάνουμε το lane swap. Ακριβώς το οποίο γίνεται από πλευράς Unicorns of Love και από ό,τι βλέπω ο Κρέπ μαζί με το Reckless βρίσκονται στην κάτω ρολορίδα, οπότε θα είναι ένα 2-1 μάτσα. Παρ' όλα αυτά, λογικά ο Wicked θα παραμείνει με τον Σουκ, ώστε να πάρει και αυτός κάποιο XP μέχρι να αποσαριστεί το δικό του lane. Ενώ από την άλλη μεριά, τα πράγματα για τους Unicorns of Love δεν είναι και πολύ διαφορετικά. Το body system είχε ξεκινήσει να γίνεται, παίρνει το 2 level ο Maokai, με το teleport θα μεταφερθεί απέναντι σε 2 και ο Kikis θα συνεχίσει κανονικά τη ζούγκλα του. Ακριβώς, ένας Kikis ο οποίος είμαι σίγουρος που το σχολιάσατε επέλεξε ένα περίεργο pick. Ναι, και πραγματικά ένας Kikis ο οποίος χθες ήταν από το member των Unicorn οι οποίοι τίλταραν στο παιχνίδι φανερά και δεν ξέρω πραγματικά αν του τη φύλαγε του Vizitsatsi και του λέει εσύ χθες Poppy, εγώ σήμερα Sion, ναι. Θα δούμε. Θα εξαρτηθεί πολύ από το πώς θα πάει αυτό το pick και πώς ακριβώς το έχουν σκεφτεί. Από ό,τι φαίνεται πάντως κινείται μαζί με τον συμπαίχτη του. Πάντως είναι ένα pick το οποίο σύμφωνα με τον έναν Psycho που βρίσκεται μαζί μας θα μπορούσε να δουλέψει. Το συζητάγανε νωρίτερα με τον Emilia. Γιατί όχι, σε ένα τέτοιο κόμπο που υπάρχουν follow-up σίγουρα, ο Sion δεν είναι αυτός ο οποίος θα βγάλει το καθαρό πρώτο engagement. Αλλά μια άνιμε Flash Timbers είναι και πάνω στο Flash Timbers, αν έχει γίνει καλό συγχρονισμό τρέξει και ο Sion, σίγουρα μπορεί να κλειδώσουν πάρα πολλά initiative. Ακόμα και αν μπει πρώτο ο Sion και ακολουθήσει η Άννη και πάλι διαθέτει το stand το οποίο αργεί, μένει να φορτώσει, αλλά όχι τόσο. Όσο να βγουν από το stand της Άννη. Δεν θα προλάβουν. Για να δούμε πώς θα το εκμεταλλευτούν γενικά οι Unicorns of Love, οι οποίοι νομίζω ότι θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό, γιατί μέχρι στιγμής, όπως έχουμε πει πολλές φορές, σαν μονάδες μπορεί να μην είναι τόσο δυνατοί, αλλά και από τα mic checks που μας έχει δείξει η Riot στα Prime Time League και γενικά όπως έχουμε παρακολουθήσει από το Spectate, νομίζω ότι σαν ομάδα και το communication μέσα στο TeamSpeak είναι πάρα πολύ καλό. Οπότε περιμένουμε να υπάρχει τέτοιος ανάλογος χρονισμός από αυτούς. Ισχύει. Μέχρι στιγμής θα περιμένουμε να δούμε πώς θα αποδώσει η ομάδα της Elements. Αυτό είναι το κυρίως σημαντικό για εμένα, καθώς είναι ένα παιχνίδι στο οποίο δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Καθώς έχουν δοκιμάσει και διαφορετικό το Planer, επέλεξαν να επανέλθει ο Wicked. Έχουν αλλάξει τον Nif, έχει γυρίσει σε ρόλο coach, οπότε έχουν και τη βοήθεια του Nif σαν μυαλό που είναι πάρα πολύ μεγάλος γνώστης του παιχνιδιού. Οπότε θεωρητικά θα πρέπει να είναι απόλυτα προετοιμασμένοι απέναντι σε αυτούς τους μόνο καιρούς. Όμως δεν ξέρω αν προετοιμασμένος ο Wicked για αυτό εδώ τον gang. Ακριβώς, φορτωμένο με το Stan, ο Hillsong εδώ πέρα με αυτή την Άννη και ο Kikis. Wicked δεν ξέρω τι θα μπορέσει να κάνει. Το Flash είναι διαθέσιμο και τώρα θα το κάνει, αλλά Flash, το Stan και να το συγχρονισμό. Δεύτερο το Stan και το Backshot, πρώτο αίμα για το Vardax. Ακριβώς και εδώ πέρα είδαμε μια μικρή γεύση από το Composition ίσως Unicorns of Love, ακριβώς αυτό που έλεγες εσύ νωρίτερα, το stun και αμέσως φορτώνει ο Kikis στο δικό του stun, το οποίο αργεί είναι μεν, αλλά εφόσον το target είναι stun, δεν σε πειράζει καθόλου και κατευθείαν έχεις ένα πολύ ωραίο CC combo. Ακριβώς και σαν τρίτο spell, ακόμα καλύτερα μάλλον έτσι θα δουλέψει το composition, δηλαδή πρώτο initiate από την Άννη, δεύτερο από τον Kikis ο οποίος θα λοκάρει με το δικό του stun. Και αφού τελειώσουν όλα αυτά, τότε ίσως ενεργοποιήσει την ulti για να δώσει ακόμα περισσότερο crowd control. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Vizitsatsi στην αντίπερα όχθη, ο οποίος σίγουρα δεν έχει δεχτεί τόσο πολύ πίεση όσο Wicked. Είναι half HP, έχει ένα Reckless και ένα Crepe απέναντι. Ακριβώς, βέβαια, όσο περνάνε τα levels, αυτός ο Maokai θα γίνεται ακόμα πιο δυνατός και θα είναι ταυτόχρονα και πιο εύκολο για αυτόν να παίρνει και τα minions. Ισχύει. Ακριβώς. Ενώ η κάμερα πλέον στο top lane, εκεί πέρα που ο Vardax αντιμετωπίζει τον Wicked, ένας Wicked ο οποίος είναι level 3. Έχει ένα level disadvantage καθώς δέχτηκε το πρώτο αίμα πάρα, το Vardax πήρε και το kill, είναι πολύ δυνατός, δεν έχει κάνει κάποιο recall για να εξαργυρώσει αυτά τα goal του First Blood. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι φαίνεται, οι Unicorns δεν σταματάνε εδώ, δεν θα μείνουν στον ένα θάνατο που πρόσφεραν στο Wicked, θα παίξουν με την ψυχολογία της Elements, θα χτυπήσουν το Wicked, κάνει το flash ο Hillsong για να περάσει πίσω από το tower. Δεν υπάρχει flash. Ο Wicked τρέχει, αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γλιτώσει. Το stun έρχεται πάνω του, όχι δεν έρχεται, καταφέρει να το αποφύγει, αλλά δεν μπορεί να φύγει αρκετά μακριά, πέφτει από τον Kikis, 0-2, κάτω και πάλι ο Wicked.
Ακριβώς, και μια εξαιρετική κίνηση εδώ πέρα από την ομάδα των Unicorn of Love. Κατευθείαν είδαμε το flash μέσα από το target για να μην πάρει πολλά auto hits. Και είδαμε πάλι ακριβώς το ίδιο stun από την Άννη. Προσπάθησε τουλάχιστον ο Geeks να ακολουθήσει να κάνει και αυτό στο chain, αλλά δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Wiki τώρα Power of Evil με το Spirit Rush. Θα μπορεί να κάνει το escape. Κάνει το escape, γλιτώνει. Παρ' όλα αυτά, παίζουν με την ψυχολογία της Elements οι Unicorn of Love. Έχουν βρει τον Wiki στο top lane εκτεθειμένο και πραγματικά φαρμάρουν πάνω στο κορμί του. Αυτό σίγουρα θα του δημιουργήσει και μεγάλη ψυχολογική πίεση. Θα επιμείνω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Wicked είναι ένας παίκτης ο οποίος δέχτηκε πολύ ισχυρές κριτικές. Πήγε στον πάγκο. Αποφάσισαν να τον ξαναφέρουν στο αρχικό ρόστερ, καθώς ο ίδιος έχει δηλώσει ότι νιώθει αρκετά confident πλέον το ότι έχει ανεβεί. Όμως με τα δύο kills τα οποία έφαγε. Ήρθε η ώρα του Χίλσενγκ να πληρώσει όμως. Πάρα πολύ ψηλά τον πετάει αυτός ο Σουκ, τον κλειδώνει και ο Κρέπο δεν μπορεί να γλιτώσει. 1-2 εδώ. Ακριβώς και ένα ωραίο pick-up εδώ πέρα από την ομάδα των Elements και ίσως εδώ πέρα θέλουν να επεκταθούν και λίγο παραπάνω, να πάρουν κάποιο δράκο ίσως, καθώς έτσι ίσως επιστρέψουν πίσω και αυτοί αλλά φυσικά και ο Wicked μέσα στο παιχνίδι. Ίσως καταφέρουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Ο Unicorns of Love είναι απόλυτα διαβασμένοι. Για να δούμε πού μπορεί να οδηγήσει αυτό το snowball effect που θέλουν να δημιουργήσουν κατά το Wicked. Μονομαχίες Βιζιτσάτσι και Wicked, καθώς επανήλθαν τα lane στο κανονικό τους. Mm-hmm. Βέβαια, τα support όπως έχουμε συνηθίσει είναι μόνιμα σε ρόλο roamer. Ακριβώς και είναι αρκετά λογικό βέβαια. Από την άλλη, βλέπω ότι η Morgana του Κρέπο ακόμα δεν έχει κάποια bot, οπότε δεν μπορεί να κινείται τόσο άνετα στο χάρτη όσο μπορεί η Άννη του Χίλισανγκ. Περιμένουμε βέβαια τι θα γίνει. Καθώς ενδιαφέρον πάρα πολύ θα είναι το τι θα καταφέρει να κάνει ο Wicked ενάντια στον Βιζιτσάτσι. Ένας Βιζιτσάτσι ο οποίος πλέον είναι αρκετά πιο δυνατός από την Λούλου του Wicked, καθώς έχει μόνο μία μπότα παραπάνω από ό,τι ξεκίνησε το παιχνίδι. Ισχύει βέβαια και από την άλλη μεριά δεν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο farm πάνω στο Βιζιτσάτσι. Ήταν και αυτός απέναντι σε δύο. 29 με 27, όπως βλέπεις, τα minion είναι στα ίδια επίπεδα. Αντί της μπότας έχει πάρει το ρούμπι. Παραπάνω hit point, πιο tanky, αλλά πολύ γρήγορος αντίπαλος του. Reckless εδώ πιάνεται από το stun backshot, έρχεται από το Vardax. Αμέσως η Βαλκυρία πάνω από τα δέντρα. Ακριβώς. Και ίσως εδώ πέρα δούμε να το εκμεταλλεύονται οι Unicorns αυτός. Παρ' όλα αυτά βρίσκεται και ο Κρέπο τώρα μαζί του. Κανένα summoner spell χαμένο εδώ πέρα για το Reckless. Ισχύει. Words υπάρχουν και στα δύο boosts. Ο Χίλσανγκ θα δεχτεί ένα binding και damage από το ultimate του Reckless. Μια ρουκέτα λοιπόν κατευθύνεται πάνω του. Του κάνει αρκετή ζημιά. Ακριβώς και πλέον με το BF Sword για να δούμε τι θα καταφέρει να κάνει ο Vardax πάνω στο Reckless και στο Κρέπο. Η αλήθεια είναι ότι σίγουρα θα έχει πάρα πολύ damage με αυτό το αντικείμενο. Και για να δούμε πώς θα καταφέρουν να το εκμεταλλευτούν από το Elements. Και επίσης, μια μεγάλη ερώτηση είναι τι θα κάνει ο Σουκ σε αυτό το παιχνίδι. Ένα Σουκ ο οποίος μέχρι στιγμής έχει καταφέρει να πάρει ένα heal, αυτό πάνω στον Χίλισανγκ. Έχει πάρει το Vision με τα καβούρια σε όλες τις μεριές του jungle. Ουσιαστικά κυνηγάει τα μικρά objective. Βρήκε και ένα kill μπροστά του. Δεν είπε όχι στο να το πάρει. Έχει ξεκινήσει καλά σε αυτό το game ο Σουκ. Ένα jungler ο οποίος είναι η του ύψου του βάθους, ναι. Και στο συγκεκριμένο game, έχοντας ξεκινήσει με το 1-0-0, σίγουρα ολόκληρη η Elements περιμένει από αυτόν το κάτι παραπάνω, σίγουρα και εμείς εδώ όμως. Αν και αρκετές φορές είναι η αλήθεια ότι ο Σουκ μπορεί να βρίσκει κάποιο kill, είτε από δικιά του καλή κίνηση, είτε από κάποιο λάθος τους αντιπάλους, αλλά η αλήθεια είναι ότι σπάνια το εκμεταλλεύεται στα τελευταία παιχνίδια τουλάχιστον. Και η αλήθεια είναι ότι μου έχει λείψει αυτός ο Σουκ που θα κάνει και το κάτι παραπάνω σε αυτό το είναι παιχνίδι. Που δεν παίζει Riven. Ναι. Να το κουβαλάει το pick. Παρ' όλα αυτά παίζει μια Rek'Sai που είναι πάρα πολύ δυνατή στο early game και έχει απόλυτο δίκιο. Θέλουμε να τον δούμε να κάνει κάτι με αυτό το kill που πήρε. Βέβαια και ο Σίον απέναντί του δεν είναι άσχημα. 1-0-1. Mm-hmm. Και ο Kikis έχει ξεκινήσει με πολύ πολύ καλές προοπτικές αυτό το Σίον. Ακριβώς και αλήθεια είναι ότι περιμένουμε να δούμε άλλη μια αντίστοιχη κίνηση από τον Kikis και από τον Χίλισανγκ προς το mid lane αυτή τη φορά, καθώς πλέον ο Χίλισανγκ βρίσκεται στην κάτω λωρίδα, οπότε είναι πιο δύσκολο να βρεθεί πάλι στο top. Και τώρα, Σουκ στο mid lane, νάτος. Δεν υπάρχει vision από πλευράς Power of Evil. Νάτος, προσπαθεί να βγάλει, να κάνει το impact του βέβαια. Έχει να αντιμετωπίσει μια Άρια, ένα Frogger με τρία Spirit Rush και Flash. Και Exhaust, είναι πολλά τα σπέρ. Νομίζω ότι είναι καλός στόχος ο Frogger. Δεν νομίζω ότι ο Power of Evil, ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει κάτι. Θα το δούμε τώρα, το Spirit Rush αμέσως διαγωνία μακριά. Δεν κινδυνεύει, Deathmark πάνω του και πάλι με το Spirit Rush. Ο Frogger μπαίνει μέσα, του κάνει το exhaust όμως κάτω από το tower. Τα towers του είναι πολλά, γλιτώνει ο Frogger, παίρνει το kill. Ακριβώς και εδώ πέρα ίσως ήταν το λάθος που χρησιμοποίησε το... Όχι, δεν ήταν λάθος που χρησιμοποίησε το charm πάνω στο Zook. Απλά ο Power of Evil ίσως έγινε λίγο greedy και
επέλεξε να κινηθεί λίγο πιο επιθετικά εκεί πέρα πάνω στον Σουκ. Το εκμεταλλεύτηκε αυτό ο Φρόγκεν, δεν υπήρχε τσάρμ, οπότε ήταν ένα εύκολο tower dive σχετικά για τον Φρόγκεν, καθώς μην ξεχνάμε ότι το damage του Z το βασικό προέρχεται από τα spell και όχι από τα ότοχη, οπότε το exhaust στην ουσία εφόσον ήταν σε melee range δεν το έκανε πάρα πολλά. Εντάξει, ίσα ίσα για να βγω τελείως ψεύτης, παρόλα αυτά ήταν ένα gank το οποίο δεν έπρεπε να δεχτεί ο Παροφίβουλ, αφού είδε την Ρέξα να μπαίνει κατά πάνω του και έκανε το πρώτο σπίριτρας, δεν έχει κανένα λόγο να μείνει εκεί. Mm-hmm. Θα έπρεπε να ξέρει ότι με τον Deathmark αυτός ο Frogen είναι πανίσχυρος. Ένα ωραίο trade εδώ πέρα από το bot lane των Elements. Και πλέον και πολύ κοντά στο Phage ο Reckless θα αρχίσει να βγάζει και αυτός αντίστοιχα πάρα πολύ damage. Από την άλλη, ενδιαφέρον είναι ότι δεν πήγε για το Avarice Blade όπως έχουμε συνηθίσει τουλάχιστον στις τελευταίες εβδομάδες και επέλεξε να πάρει το pickaxe στο λίγο παραπάνω damage, οπότε αυτό σημαίνει ότι ίσως ο Geekers κατευθυνθεί κάτω και ψάχνουν ένα kill οι Unicorns. Ισχύει με έναν Geekers ο οποίος μπορεί να τσαρτζάρει, να πάρει φόρα και αν βρει κάποιον αντίπαλο να πέσει πάνω του και να του κάνει τσεσέ. Εδώ όμως θα πάνε για τον Δράκο. Τελικά, ο Σουκ το γνωρίζει αυτό βάζοντας αυτό το Ward, ο Geekers τανκάρει. Για να δούμε μια μονομαχία νωρίς. Αν θα γίνει και ποιο θα ευνοηθεί. Η αλήθεια είναι ότι κατεβαίνει και ο Frogen. Οι Elements δεν θέλουν να δώσουν τον Global Objective αυτό και είναι μια αλλαγή εδώ πέρα. Θέλουν είναι η αλήθεια γιατί ναι, δεν παρενοχλούν ουσιαστικά. Πάντως έκαναν μια κίνηση, τις άλλες φορές απλά δεν έφυγαν καθόλου από τα lanes. Δείχνει μια αλλαγή αυτό. Ενώ στο top lane ο Wicked έχει ανοίξει το Wild Growth. Έχει χρησιμοποιήσει το Wild Growth, μάλλον βρέθηκε σε μια περίεργη κατάσταση. Θα πάει να παρενοχλήσει το Vizicacci, θέλει να του κόψει το recall, θα καταφέρει ο Vizicacci, θα πρέπει να βρίζει από μέσα αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι και position αυτό για recall, θα πρέπει να το περιμένει. Ισχύει. Και ίσως είναι και καλή ευκαιρία εδώ πέρα για τον Wicked να πουσάρει αυτό το Minion Wave, ώστε να χάσει πολύ XP ο Vizicacci, αν και το teleport είναι διαθέσιμο όπως και το χρησιμοποιεί τώρα. Το κάνει αμέσως. Το κάνει αμέσως και έχει έναν Geekers κοντά του. Φαίνεται πάντως οι Unicorn να έκαναν το early παιχνίδι το οποίο ήθελαν. Σαν ήταν σχεδιασμένο αυτά τα δύο. Ακριβώς. Ήταν απόλυτα σχεδιασμένο, φάνηκε. Πήραν λοιπόν τα δύο kill πάνω στον Wicked. Δέχτηκαν μετά και αυτοί δύο, οπότε ηρέμησαν τελείως το παιχνίδι τους. Και η αλήθεια είναι ότι εφόσον δεν πήραν κάποιο target, δεν κατάλαβα ακριβώς γιατί επέστρεψαν σε κανονικά lanes. Δηλαδή θα μπορούσαν να είχαν κάτσει και. Ισχύει. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο περίεργο. Τώρα ο Σουκ μαζί με τον Γκρέπο βρίσκονται για άλλη μια φορά στη μεσαία λωρίδα και θέλουν να πάρουν κάποιο kill πάνω στον Power of Evil, ενώ βλέπουμε και τα στατιστικά από τη Riot. Ποιος πιστεύετε πως θα κερδίσει. Περίεργα σήμερα πάντως τα ναι, στατιστικά. Ναι, αυτό με τους SK δεν το περίμενα πραγματικά καθόλου. Ισχύει, πάντως έγινε. Ναι. Και πήραν και την νίκη SK. Πήραν την νίκη, αλλά μόλις 24% πίστευε σε εκείνους από το ευρωπαϊκό, από το global κοινό μάλλον, ναι, παγκόσμιο. Για να δούμε ο τώρα, και στο πάλι κύκης. Στην ίδια κίνηση που σκότωσε τον Χίλισανγκ, αυτή τη φορά βρίσκει έναν Σίον, δεν μπορεί να του κάνει κάτι. Ακριβώς. Θα τον αφήσουν ήσυχο. Έναν Κίκης που είναι πάρα πολύ απειλητικός. Και εντωμεταξύ το 5,4 με αυτές τις φρέσκες αλλαγές που έχει φέρει, θα το πω γιατί έχουμε engaged στο top. Wild Growth πάλι από τον Wicked στο top lane, δεν θέλει να κάνει ένα ολικό trade με τον Vizicacci. Ναι, και είναι αρκετά λογικό. Και συνεχίζοντας αυτό που έλεγα νωρίτερα για τη ζούγκλα, η Riot κάπως έχει κάνει force στους jungler του LCS να είναι πιο επιθετικοί κάπως ή τουλάχιστον να επιλέγουν ή θα φαρμάρεις όλη την ώρα στη ζούγκλα ή θα είσαι πάρα πολύ επιθετικός και θα κάνεις πάρα πολλά ganks, γιατί πλέον από τη στιγμή που επιλέξεις το trinket δεν μπορείς να το αλλάξεις ή για να το αλλάξεις θα το αγοράσεις πολύ ακριβά. Ο Vizicacci πάρα πολύ χαμηλά. Flash και από τους δύο παίχτες. Είναι και ο Kicks εκεί. Είναι και ο Χίλισανγκ, έχει πάρει φόρο. Ο Kicks κουτουλάει με δύναμη τον Wicked. Δεν μπορεί να γλιτώσει τρίτο death για τον top laner της Elements. Ακριβώς τρίτη φορά, ακριβώς το ίδιο πράγμα και τώρα ο Vardax μάλλον έχει πρόβλημα. Κατευθείαν χρησιμοποιεί το Flash πολύ επιθετικά. Το binding δεν είναι καλό. Και ένα όμορφο kill εδώ πέρα για την ομάδα των Unicorn of Love. Ακριβώς το ίδιο σενάριο μέχρι στιγμής πάντως. Για τον Wicked. Βλέπουμε ο Vizicacci παίζει πάρα πολύ επιθετικά. Ακόμα και αν δεν κερδίζει τα trades, ο Vizicacci συνεχίζει να πιέζει ώστε να χρησιμοποιήσει, να ανακάσει το Wicked να χρησιμοποιήσει το Wild Growth, ώστε να είναι πάρα πολύ ευάλωτος την επόμενη φορά που θα υπάρχει κάποιο gank. Και τα τρία kill έχουν έρθει πάνω από το κορμί του Wicked, το οποίο κλείνει βέβαια το μορελινόμικον με αυτά και με αυτά. Αλλά βλέπω και πάλι κίνηση εναντίον του. Πραγματικά θα κάνει rage quit. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει όλη αυτή την πίεση την οποία δέχεται. Ο Timbers κατά κέφαλα στον αέρα και πάλι θέλει ο Power of Evil να πάρει μπορεί και αυτός ένα kill με τη σειρά του. Ακόμα ένα λοιπόν στα χέρια των Μονόκερων. 2-4. Ακριβώς πρέπει να έχει φιάλτες ο Wicked, σαν να είναι ντεζαβού πραγματικά, που κάθε φορά με ακριβώς τον ίδιο τρόπο
οι Unicorn of Love εκμεταλλεύονται το κακό positioning του Wicked και κάνουν όλη την ώρα ακριβώς το ίδιο flank που, που έχουν κάνει ήδη 4 φορές. Και πραγματικά ένα word δεν υπάρχει, κανένας δεν ασχολείται με τον Wicked στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά έχουν αποδεχτεί ότι ο top laner τους θα είναι πραγματικά 0 με 0-4-0. Το καλό βέβαια είναι ότι μία Λούλου, όσο focus και να δεχτεί, δεν θα σταματήσει ποτέ να είναι χρήσιμη. Έχει το Polymorph, το οποίο δεν χρειάζεται αντικείμενα για να είναι αποτελεσματικό. Έχει και το Ultimate, το Wild Growth, το οποίο επίσης, ναι, μεν καλό είναι με περισσότερα items, αλλά δεν πάβει να είναι πολύ χρήσιμο με το knock-up και τα extra HP τα οποία προσφέρει. Οπότε βρίσκω λάθος την απόφαση των μονόκερων να πιέζουν μόνο τον Wicked. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι κακό σίγουρα στο να παίρνει skill. Απλά θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα spells, να χρησιμοποιήσουν το positioning πιο effectively σε κάποια άλλη μέλη των elements. Σουκ και Χίλισανγκ, μια μικρή μονομαχία για τα Ward. Έχει πλησιάσει και ο Vardax. Ίσως κινδυνεύει το Tunnel, αμέσως θάβεται στο έδαφος και φεύγει μακριά. Ακριβώς, και η αλήθεια είναι ότι ταυτόχρονα, ναι, με να χρηστεύουν αυτή τη Λούλου, τουλάχιστον δεν μπορεί να βγάλει πάρα πολύ damage, ταυτόχρονα γίνεται και ένα θηρίο ο Βυσιτσάτσι. Καθώς πεθαίνει πάρα πολύ ο Wicked. Πίεση λοιπόν, θα καταφέρουν να πάρουν άνετα αυτό το tower στο mid lane. Οι elements εδώ δεν μπορούν να κρατήσουν σε καμία περίπτωση τους αντιπάλους τους και όλοι μαζί μονόκεροι κατευθύνονται, θα έλεγα, προς τον Δράκο, αλλά έχει ακόμα ένα ολόκληρο λεπτό για να ξαναβγεί. Περιμένουν για κάποιο trap. Ακριβώς, και για να δούμε τι θα καταφέρουν να κάνουν εδώ πέρα Unicorn of Love. Μέχρι στιγμής πάντως βλέπουμε outrotation πάνω στο outrotation για την ομάδα των Elements και νομίζω ότι είναι και το ευάλωτο σημείο αυτό των Elements, ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πάρα πολύ γρήγορα σε περίεργα calls της αντίπαλης ομάδας. Και αυτό είναι και το playstyle ταυτόχρονα των Unicorn. Ισχύει. Μαζεύονται από νωρίς, πεντάδες, τετράδες και δημιουργούν πίεση σε διάφορα σημεία. Έχουν μείνει πάρα πολύ ώρα σε αυτό το boost. Ίσως οι Elements πιστέψουν ότι θα έχουν φύγει αντιπαλοί τους. Παρ' όλα αυτά, τους είδανε μία φορά. Μάλλον καταλαβαίνουν ότι είναι κάπου εκεί ακόμα. Και αλήθεια είναι ότι τα pings πάνε προς την πάνω λωρίδα. Οπότε, εφόσον πάνε τώρα προς το πάνω lane, μάλλον εδώ πέρα Unicorns of Love ίσως αποφασίσουν και πιέσουν πάρα πολύ. Αλλά δεν πειράζει, γιατί έκατσαν σχεδόν ένα λεπτό σε εκείνο το camp. Και ίσως είναι η ώρα για το Δράκο. Αυτό ακριβώς πήγα να πω, ότι ίσως ανταλλάξουν τον Δράκο με το Top Tower. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Reckless δεν έχει καμία δουλειά να φύγει από εκεί. Καλά κάθεται να σπάσει ένα tower, να περάσουν μπροστά τουλάχιστον σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού οι Elements. Και αλήθεια είναι ότι αυτό αυτή τη στιγμή για τους Unicorns δεν νομίζω ότι συμφέρει, εφόσον τα gold είναι πιο δυνατά από το δεύτερο turret, από το δεύτερο buff το οποίο θα πάρουν από το δράκο για τους Unicorns, αλλά από την άλλη θα τους φέρει πιο κοντά και στους επόμενους δράκους. Ισχύει, δεν μπορούν να τον αφήσουν τόσο εύκολα τώρα. Θα πάρουν λοιπόν το δεύτερο Drake, κινδυνεύουν όμως με tier 2 tower στο top. Ακριβώς, με αυτό που έκαναν οι Elements που στην ουσία άφησαν το δεύτερο δράκο, σημαίνει ότι ανάμεσα σε αυτό το, σε αυτή τη χρονική περίοδο και μέχρι την επόμενη που θα πάρουν το δράκο, όμως Power of Evil έχει πρόβλημα. Στον αέρα και έχει δεχτεί πάρα πολύ μεγάλη ζημιά με τα Spiritress, αποφεύγει πάρα πολύ όμορφα τον Froggen, θα πεθάνει όμως αμέσως μετά χωρίς το midlaner, τους καλούνται να αμυνθούν εδώ. Ο Froggen θα φύγει πίσω, δεν κινδυνεύει, πολύ αργός αυτός ο Kikis με τον Sion βέβαια, δεν μπορεί να πιάσει ένα Zed. Ακριβώς, και ήμουν έτοιμος να πω ότι ανάμεσα σε αυτό το χρονικό διάστημα και μέχρι το επόμενο που θα πάρουν θεωρητικά οι Unicorns και τον επόμενο δράκο, οι Elements θα πρέπει να το εκμεταλλευτούν, γιατί πολύ απλά ήταν worth it, νομίζω, να πάρεις ένα turret για τον δεύτερο δράκο. Αλλά αν πάρουν οι Unicorns και τον τρίτο δράκο πριν να εκμεταλλευτούν, πριν πάρουν κάποιο advantage οι Elements με αυτά τα λίγο παραπάνω gold τα οποία πήραν από αυτό το turret, δεν ξέρω πραγματικά αν θα είναι worth it. Μέχρι στιγμής ένα kill. Μέχρι στιγμής, όπως θα λες και εσύ. Πάντως οι Elements έχουν καταφέρει σε ένα game στο οποίο θα μπορούσαν να είναι πάρα πολύ πίσω, να μην είναι τόσο. Ένα tower προβάδισμα δεν είναι μεγάλο για να πεις ότι αυτά τα 2.000 gold είναι λογικά. Και το λέω αυτό γιατί το 3-4 είναι υπέρ των Wall, η Drake είναι υπέρ των Unicorns. Σε γενικές γραμμές έχουν δώσει μόνο 2 death τα οποία δεν θα έπρεπε. Και εντάξει, το πρώτο του Χίλισανγκ, το... δεν το περίμενε ο Χίλισανγκ να του βγει από το μπλε του ουσιαστικά μια Rek'Sai, αλλά αυτό το Power Vivre στο mid ήταν λίγο αχρίαστο, μπορώ να πω. Ναι. Και ουσιαστικά με αυτά τα δύο solo kills τα οποία κατάφεραν να βρουν οι Elements, έχουν κρατηθεί μέσα στο game, ενώ ο Wicked ως προσυπεράσπιση αυτού του παίχτη, ο οποίος δέχτηκε 4 φορές τη μανία των μονόκερων, στο farm δεν έχει πάει καθόλου άσχημα, είναι even με τον Βυσιτσάτσι, κάτι το οποίο βέβαια έρχεται κατά του το planer των μονόκερων, ο οποίος θα έπρεπε να είναι έτυφωτος μπροστά. Mm-hmm. Και η αλήθεια είναι ότι τον καιρό που έλειπε, όπως είπαμε και χτες νομίζω, Δρόγο, είναι ότι έπαιζε πάρα πολύ solo και οπότε βελτιώσε τα mechanics του, όπως είπες και εσύ χτες, στο solo και δεν αντιμετωπίζει ένα βιβλίο situation, οπότε άμα υπάρχει κάτι τέτοιο, ο Wicked, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πάρα πολύ προετοιμασμένος γι' αυτό.
Από την άλλη, βέβαια, θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ έμπειρος, ενώ Deathmark. Ούτε περίμενε ο Killsan, ήταν το bait με το exhaust πάνω στο Frog and Zonias από τον Baron Fiddle. Συνεχίζουν το κυνηγητό. Oh. Δεν μπορούν όμως να το σκοτώσουν εδώ. Και έρχεται το outplay με τον Wick να παίρνει την εκδίκησή του πάνω στον Baron Fiddle. Κυνηγάει τώρα και το Killsan. Θέλει να πάει και αυτό το double kill, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί. Wild Growth πάνω του. Δεν το ρισκάρει καθόλου ο Wick. Δεν θέλει να δώσει κι άλλο kill. Better safe than sorry εδώ πέρα για τον Wick, το οποίο. Μπορεί όντως να μην χρειαζόταν, αλλά ίσως τώρα πρέπει γίνει το dive εδώ πέρα. Φύγει Flash, τον αρπάζουν, θα πεθάνει και πάλι. Χτυπήματα δυνατά από το Vizichachi, Flash από το Wicked. Κάνει το shield πάνω του, αλλά για πόσο θα μείνει ακόμα ζωντανό στο τάρο, δεν τον βοηθάει και ιδιαίτερα πέφτει από το Vizichachi. Ακριβώς ένας Vizichachi πραγματικά, ο οποίος είπαμε νωρίτερα ότι με αυτά τα kills, με αυτά τα assist θα φινταριστεί. Πλέον με το Road of Ages και κάποιο Cloth Armor δεν παίρνει καθόλου damage σχεδόν από τα towers και φαντάσου είμαστε στο 20 λεπτό και δεν παίρνει καθόλου damage, φαντάσου αργότερα τι θα γίνει. Δεν θέλω να φανταστώ ότι θα γίνει αργότερα, μα συνεχίσουν έτσι τα πράγματα. Οι Elements όμως έχουν βρεθεί σε μια άλλη μεριά του χάρτη. Θα πετάξει στον αέρα τον Κίκη. Είναι από πίσω ο Κρέπο. Είναι από πίσω ο Ρέκλες. Ο Ρέκλες θα μπει πάνω στον Vardax. Έξυπνη κίνηση με την Shield πάνω του, αλλά είναι και ο Πάρο Φίβλε και έχει γυρίσει για να προστατεύσει. Binding. Oh, πήρε φόρα ο Κίκη. Βρήκε πάνω σε κάτι δέντρα. Έκανε το flash. Δίνει το slow στο Ρέκλες. Στον αέρα δεν θα τον πετάξει όμως. Ο Χίλισανγκ πολύ όμορφα τοποθετείται και κάνει τα damage του από το πλάι. Δεν νομίζω ότι κινδυνεύουν εδώ οι Elements. Και η αλήθεια είναι ότι. Από τις λίγες φορές που είδαμε τον Reckless να κινείται τόσο επιθετικά ενάντια σε έναν αντίπαλο χαρακτήρα και δυστυχώς γι' αυτόν δεν του βγήκε και σε καλό. Ένα τσάρμα ακολούθησε, ανάγκασε να χρησιμοποιήσει αργότερα και το flash αλλά και το heal να ξεφύγει για μια επιθετική κίνηση η οποία στην ουσία δεν χρειαζόταν απαραίτητα. Ένα σημαντικό παιχνίδι και βαθμολογικά αλλά και σίγουρα ένα παιχνίδι ψυχολογίας για την ομάδα της Elements. Ένα game στο οποίο δεν πιστεύω ότι θα. Θα το χάσουν για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Αν και η λογική λέει ότι οι Unicorns μπορούν να κερδίσουν αυτό το παιχνίδι. Η λογική λέει ότι οι Elements βρίσκονται κάτω στη βαθμολογία και δεν μπορούν να αποδώσουν. Παρ' όλα αυτά, παίχτες αυτής της κλάσης, όταν βάζουν ένα στόχο, θα πρέπει να μπορούν να το πετύχουν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ούτε ο Reckless, ούτε ο Froggen, ούτε ο Shook, ούτε ο Wicked, αλλά ούτε και ο Crepo δεν έχουν αποδείξει την αξία τους. Ίσα-ίσα το κάθε άλλο. Οπότε περιμένω να δω την Elements αυτό το παιχνίδι να κερδίζει. Απ' την άλλη μεριά. Πολλοί κόσμος περιμένει αυτούς τους μονόκερους και το ακούσαμε και έξω στο μπαρ σαν και εξέλιξη αυτού του LCS, τους Unicorn να νικούν την Elements. Θα δούμε όμως, καθώς βλέπουμε πολύ καλή διαχείριση στο παιχνίδι από την Elements, ναι. Σε ένα game το οποίο θα μπορούσαν ήδη να δέχονται snowball. Ακριβώς, σίγουρα δεν είναι οι Elements που έχουμε συνειδηθεί στις τελευταίες εβδομάδες που στην ουσία παίζουν πάρα πολύ επιθετικά και αφήνουν global objective μετά το global objective. Πλέον βλέπουμε τους Elements πάντα να έχουν μια απάντηση στην κίνηση των Unicorn of Love, εκμεταλλεύονται τέλεια τα λάθη των Unicorn και νομίζω ότι και από wording είναι πάρα πολύ καλά και οι δύο ομάδες και είναι ένας από τους βασικούς λόγους που οι Elements κάνουν πολύ λίγα λάθη. Ίσως γίνει κάποιο fight εδώ πέρα καθώς μαζεύονται πολλά μέλη και των δύο ομάδων πάρα πολύ κοντά. Γιατί σε 35 δευτερόλεπτα θα βγει αυτός ο δράκος. Από τη μία Elements δεν θέλουν να δώσουν τον τρίτο δράκο στους Unicorns και φυσικά θέλουν να πάρουν τον πρώτο, ο οποίος θα τους δώσει αρκετό damage. Από την άλλη, μάλλον θα γίνει κάποιο engage, Vizichachi. Θα μπει ο Vizichachi τελικά πρώτος, ο Shook προσπαθεί να φύγει μακριά. Ο Kikis πρέπει να βρει και πάνω στα γραφικά εκεί στη γωνία. Και μία απάντηση εδώ πέρα στον φίλο μας στο chat, τον Theodge Killer. Δεν είναι το AP αντικείμενο, είναι αυτό που σου δίνει λίγο health και cooldown reduction. Και είναι για το Chilling Smite εκεί πάει. Και θέλει το cooldown reduction, είναι η αλήθεια. Ένας καινούριος Ιόν, ο οποίος σίγουρα θέλει να βγάλει πολλά rotation. Ακριβώς και η αλήθεια είναι ότι ο βασικός ρόλος του Kikis δεν είναι πάρα πολύ δύσκολος. Μέσα εισαγωγικά, απλά να ταγκάρει εδώ πέρα και να κάνει το σεσέ. Χτυπάει με δύναμη το τσεκούρι του στο πάτωμα, χωρίς αποτέλεσμα ο Kikis. Έχοντας την Elements όλοι παρατεταγμένοι απέναντί του και με τον Δράκο να έχει γίνει respawn, νομίζω ότι το επόμενο fight πλησιάζει. Ακριβώς, καθώς όπως είπαμε και νωρίτερα και οι δύο ομάδες θέλουν αυτό το Global Objective. Παρ' όλα αυτά, οι Unicorns of Love αφήνουν, πασάρουν αυτόν τον δράκο να το πάρουν οι Elements. Από την άλλη, θέλουν να πάρουν το Tier 2 Mitarret και θα το κάνουν. Μάλλον engage πάνω στον Wicked. Πιάνεται και πάλι, θα διαλυθεί πάρα πολύ γρήγορα. Όχι, κάνει το Wild Growth, μένει λίγο ζωντανό. Τον παίρνει ο Vardax όμως. Και θα συνεχίσουν κατευθείαν οι Unicorns of Love κατευθείαν στο Tier 2 Mitarret και το παίρνουν χωρίς κανένα πρόβλημα. Ένας Wicked ο οποίος ίσως έκανε το overextend. Παρ' όλα αυτά, δεν νομίζω να περίμενε το Flash Engage από την Άννη. Ίσως έπρεπε όμως. Σίγουρα δεν το περίμενα, ίσως θα έπρεπε. Ίσως στα δύο τελευταία death να είναι τα μόνα τα οποία σε εισαγωγικά φταίει ο Wicked. Όπως και να έχει όμως, πιάστηκε, πέθανε. Έφυγε και το tower από τον χάρτη. Το tier 2 tower λοιπόν νεκρό. Δεν και είναι τώρα, σε καλό πόσο απάντηση. Νεκρό.
Για να δούμε αν θα μπορέσουν να απαντήσουν. Διερρύχνουν τα Big One, πετυχαίνουν μόνο το Βιζιτζάτσι. Κλείνει πολύ όμορφα με το Smoke. Ο Vardax θα φύγουν πίσω. Θα προλάβουν να φύγουν πίσω. Ίσως δεν προλάβουν όμως με τη σειρά τους να κρατήσουν το Tier 2 Tower. Ακριβώς βέβαια. Vardax, Hillsong και Power of Evil είναι πάρα πολύ κοντά στο Tier 2 και μάλλον έχουν το timer για την αντίπαλη μπλε εδώ πέρα. Όχι. Οι Elements, ναι, ίσως έχουν το timer για την αντίπαλη μπλε, το οποίο πρέπει να βγαίνει κοντά για να, γιατί είδα διάφορα ping στο minimap. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε δει πάρα πολύ split push από Froggen. Νομίζω ότι θα πάνε για το Tier 2 Tower, συγγνώμη που αλλάζω έτσι το θέμα, αλλά πιστεύω ότι θα πάνε για το Tier 2 Tower να απαντήσουν. Είναι μια ομάδα οι Elements που το κάνει αυτό, δεν το κάνανε τώρα όμως. Ναι. Και ο Wicked και πάλι έχει πρόβλημα με τον Power of Evil Air και το Flash είναι αναγκαστικό για να περάσει πάνω από το Charm. Αυτή τη φορά το γλιτώνει το θάνατο. Ένας Wicked ο οποίος μέχρι στιγμής έχει τον Endless Large Road, αυτό σημαίνει ότι δεν θα βγει κάποιο Realize και περίμενα να πάει σε κάτι πιο αμυντικό ο Wicked, καθώς τρώει πάρα πολύ focus και είναι αρκετά ευάλωτος αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι δεν θα πάει για κάποιο Rabaton, νομίζω ότι το Zones θα είναι μια καλύτερη επιλογή για αυτόν. Από την άλλη, περιμένω να δω και όπως είπα και λίγα λεπτά νωρίτερα, split push από το Froggen, το κάνει τώρα. Το κάνει τώρα, το είπες νωρίτερα, το ζήτησες, γίνεται η Rek'Sai στην άλλη μεριά του χάρτη, μπορεί ο Σουκ να μεταβεί όπου θέλει, πάνω κάτω, όπου έχει tunnels τουλάχιστον. Τρεις παίκτες της Elements τελικά θα βρεθούν με αυτό το γρήγορο rotation στο κάτω lane, εκεί όμως όπου πραγματικά δεν μπορούν να διεκδικήσουν κάτι, είναι όλοι μονοκαιροί απέναντί τους και ο Kikis εδώ πρέπει να πάρει φόρα, για να δούμε αν θα καταφέρει αυτή τη φορά να πετύχει όμως. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι αυτό το skill set του Sync δεν είναι τόσο εύκολο να περάσεις μέσα από Λουσιο, τη... ναι. του Sion, δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν στρίβει. Στρίβει πολύ λίγο, ξέρεις. Είναι σαν να έχεις ένα φορτηγό και να θες να πεις μέσα στο βουνό και να κάνεις βούρες. Δύσκολα πράγματα. Οπ, εδώ ένα περίεργο skill set από τον Geeks, παρόλα αυτά εντάξει. Ναι, δεν το πήρε. Θα μπορούσε, ναι, άμα ήθελε, πιστεύω, να το πάρει. 30 λεπτά περίπου μες στο game. Πέρασαν πολύ γρήγορα τα πρώτα 30 λεπτά παιχνιδιού και είναι η πρώτη φορά που πέφτει έτσι λίγο ο ρυθμός. Κάπως σαν να αφήνουν τον γκάζι και οι δύο ομάδες. Μέχρι τώρα, πότε το πάταγαν οι Unicorns of Love, πότε έτρεχαν από πίσω οι Elements. Τα πράγματα τώρα ηρεμούν λίγο. Επαναφορά στο χάρτη για την Rek'Sai του Σουκ. Έρχεται στο tunnel ψηλά. Ακριβώς και η αλήθεια είναι ότι κάπως θα μπορούσαμε να πούμε ότι θυμίζει αυτή τη στιγμή το παιχνίδι το χτεσινό με τους Copenhagen Wolves που ήταν έτσι μπροστά η αντίστοιχα η Λίκη, αλλά δεν έκαναν κάποιο engage εφόσον ήταν μπροστά. Βέβαια αυτή τη φορά δεν είναι οι τόσο Elements, μεγάλη διαφορά. Ναι, δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Οι Elements για την ακρίβεια είναι αυτοί που έχουν το πάνω χέρι στα gold. Παρ' όλα αυτά δεν νομίζω να το γνωρίζουν αυτή τη στιγμή και οι ίδιοι. Ούτε εγώ το πιστεύω αυτό. Έχουν μαζευτεί οι μονόκεροι μέσα στη ζούγκλα. Είναι ιδανική ομάδα για τέτοιες κινήσεις. Για να δούμε αν θα καταφέρει να βρει κάποιον αντίπαλο εκτεθειμένο, να αρπάξει κάποιον και αν θα είναι πάλι ο Wicked, τότε δεν ξέρω, ίσως πα στην οθόνη μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Ναι. Είναι μια επιλογή αυτή. Ο οποίος πήγε τελικά για το Rabaton στην Death Cup, για το πολύ damage και... Timbers για να ταγκάρει και Tier 2 Tower στο bot lane, ο Wicked κοιτάει απέναντί του και πάλι όλη την αντίπαλη ομάδα. Εδώ όμως θα γίνει το Tier 2 στο bot για το Tier 2 στο mid και ίσως για το top, όχι ο Froggen γυρνάει. Ο Froggen γυρνάει στη βάση δίπλα. Recall και στο mid lane τρέχουν λοιπόν για το Tier 3 το οποίο προφυλάσσει το Inhibitor με πολύ μεγάλη ταχύτητα από ό,τι φαίνεται. Θα καταφέρουν να το διεκδικήσουν. Θα κουτήξουν μέσα και είναι το engage πάνω στον Wicked μέσα στο Wild Growth. Αλλά δεν φαίνεται να μένει ακόμα ζωντανό. Το τα καταφέρνει τελευταία στιγμή. Πάρα ο Φιβλέκη μείνει χαμηλά. Ο πύργος θα πέσει όμως για τους μονόκερους. Παίρνει φόρα, τον χτυπάει, θα πέσει ο Κρέπο. Ακριβώς στο μεταξύ υπάρχει πάρα πολύ damage εδώ πέρα από πλευράς Unicorn of Love πάνω σε όλη την ομάδα των Elements. Το Inhibitor είναι πολύ χαμηλά και ίσως οι Unicorns μπορούν να συνεχίσουν εδώ πέρα. Διαλύουν το Inhibitor στην κάτω μεριά του χάρτη. Έχουν πάρει και ένα αριθμητικό πλεονέκτημα. Όμως θα βγει ο Reckless Flash αμέσως από τον Kikis. Πάρα πολύ καλό το Flash και αναγκαστικό για να γλιτώσει από τον Reckless και τον Wicked, οι οποίοι ήθελαν οπωσδήποτε να πάρουν κάποια kill και δεν τα καταφέρνουν. Έτσι λοιπόν οι μονόκεροι βρίσκονται μπροστά πιο καθαρά πλέον στο παιχνίδι, καθώς στο 30 λεπτό φεύγουν από την αντίπαλη βάση με κατεστραμμένο το Inhibitor. Ακριβώς και κοιτάξτε εδώ πέρα δύο πάρα πολύ επιθετικά Flash πάνω στον Wicked και η αλήθεια είναι ότι εάν είχε αυτό το Zonias θα μπορούσε να έχει ταγκάρει και ίσως παραπάνω, έχει τραβήξει παραπάνω το attention των Unicorn. Παρόλα αυτά ευτυχώς για αυτόν που έζησε και δεν είδαμε κάποιο death. Αργότερα είδαμε το engage πάνω στον Grepo, δεν ήταν πολύ δύσκολο να πεθάνει ο ίδιος και μετά Inhibitor και τα πράγματα εξελίχθηκαν όπως γνωρίζουμε. Και υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να είναι 0-2 για την Elements για μία ακόμα εβδομάδα. Ναι. Στην προηγούμενη νομίζω έκαναν 1-1 αν θυμάμαι καλά. Στην προ-προηγούμενη είχαν το 0-2, ναι, και τώρα είναι στο 0-1 από το χθεσινό τους παιχνίδι απέναντι στις Copenhagen Wolves. Έτοιμοι
και για αυτό το game πιστεύω ότι μπορούν οι Elements και να το πάρουν και να το χάσουν. Παρ' όλα αυτά, χθες έχασαν από τους Λύκους, γιατί όχι σήμερα από τους Μονόκερους. Και η αλήθεια είναι ότι αυτός ο Κρέπος στο πρώτο παιχνίδι με τον Blitzcrank που είχε παίξει μας έδειχνε να ήταν ο αρχηγός να κάνει αυτό στα calls, να πηγαίνει και να κινείται πάνω δεξιά στο χάρτη με τον Blitzcrank και να κάνει τα plays. Δεν το ξανάκανε. Αλλά δεν το ξανάκανε ούτε τον Blitzcrank. Και υπενθυμίζω ότι τον είδαμε τον Κρέπο στο πρώτο game, ενθουσιάστηκε πολλοί κόσμος. Εμείς αναφέραμε πολλές φορές ότι versus Meteor Maker δεν μπορείς να κρίνεις, γιατί αντικειμενικά είναι η χαμηλότερη ομάδα στο split. Όμως τώρα, για να δούμε αν μπορούμε με αυτό το flank. Ο Σουκ μπαίνει πάρα πολύ καλά, τώρα τους πετάει στον αέρα. Θα φέρει ο Κίκης πάνω στην ομάδα του τον Frogger, μένει ακόμα ζωντανός, πέφτει τελικά από τα Shuriken. Και θα πεθάνει μόνος του μέχρι στιγμής. Ενώ τώρα Βιτσιτσάτσι μπαίνει και αυτός μέσα. Παρ' όλα αυτά, οι Unicorns of Love έχουν καταλάβει ότι δεν είναι πάρα πολύ καλό το fight για αυτούς. Φεύγουν πίσω μέχρι στιγμής. Και πώς να είναι με μια Rek'Sai ή με έναν Σουκ να μπαίνει τέλεια πίσω από όλη την ομάδα. Παρ' όλα αυτά, δεν ήταν αρκετό για να δώσει μια καθαρή νίκη στην Element. Σκοτώνει τον Geekis. Ένα Geekis όμως που με το passive μπορεί να σηκωθεί και να πλακώσει τα μπουκέτα με πολύ damage. Ακριβώς όταν έπεσε και το ένα Nexus Turret υπέρ των Unicorn of Love και εδώ πέρα Κρέπο μαζί με τους υπόλοιπους Elements ίσως πιαστεί. Και το κάνει εδώ πέρα ο Βιζιτσάτσι. Το κάνει ο Βιζιτσάτσι. Είναι πάρα πολύ χαμηλά αυτή τη φορά αυτό το Maokai. Δεν αντέχει η Rampage για το Frogen. Ίσως μια ανάσα εδώ για την Elements. Ακριβώς ενώ βλέπουμε διάφορα pings από τους Elements προς αυτό το mid. Ενώ όλα τα lanes αυτή τη στιγμή των Unicorn of Love είναι πολύ μπροστά και σίγουρα δεν μπορούν να πάνε στον Baron Elements. Γιατί πολύ απλά αυτά τα minions θα τους βουλιάξουν. Ισχύει. Εδώ ωραία Κρέπο. Θα πιάσει το binding. Έχει έρθει και ο Frogger. Ο Kikis κινδυνεύει. Θα κάνει. Ωου! Καλή κίνηση του Frogger για να του κόψει την ultimate. Είναι κοντά ο Killsang. Το Deathmark είναι defend. Θα πεθάνει εδώ ο Kikis. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Και ίσως και ο Killsang, ο οποίος μένει λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει. Να και ο Vardax αρκετά εκτεθειμένος. Ο Kikis έχει σηκωθεί από το θάνατο. Προσπαθεί να κάνει ζημιά πάνω στον Κρέπο. Είναι και ο Reckless όμως εκεί. Ο Vardax δεν πρέπει να πολεμήσει ένα εναντίον τριών. Θα φύγει. Ακριβώς ενώ βλέπουμε τώρα τον Power of Evil να μην έχει γυρίσει καθόλου στη βάση πίσω και να συνεχίζει πάνω σε αυτό το turret, στο top lane και να παίρνει το πρώτο turret, ενώ εδώ πέρα οι Elements θέλουν να πάρουν κάποιο δράκο. Παρ' όλα αυτά, Βιζιτσάτσι είναι πολύ δυνατός και νομίζω ότι θα μπορέσει να τους κόψει και τα recall και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο βασικό αυτή τη στιγμή. Να μην μπορέσουν να πλησιάσουν το inhibitor, να το σώσουν, καθώς ο Power of Evil έχει ξεκινήσει και χτυπάει τον πύργο. Αργά βέβαια, πολύ αργά χτυπάει το tower. Αυτό σημαίνει όμως ότι αφού εξαναγκάστηκαν οι Elements να γυρίσουν στη βάση τους, εύκολος δράκος για τους Unicorns. Χωρίς κανένα πρόβλημα, οι Μονόκεροι μαζεύουν ακόμη ένα objective. Έχουν σοφαρίσει και στο score, αν για εκείνους μετράει. Καθώς είναι πλέον 8-8. Βέβαια, αν δεις λίγο το farming, θα καταλάβεις αυτό που λέμε εδώ και πολύ καιρό. Ότι ναι, μεν οι Μονόκεροι παίζουν καλά στο ξεκίνημα του game και γκρουπάρουν γρήγορα, παίρνοντας objective. Τα παρόλα αυτά. Είναι καλά. Είναι καλά, παρόλα αυτά. Του το πήρε. Του το πήρε ο Βαροφίβλ. Μέσα από τα χέρια, καθώς νομίζω ότι είναι αρκετά λογικό. Δεν υπήρχε vision, δεν ήθελε να χρησιμοποιήσει το σημάδι για να το πάρει ο ίδιος. Θέλει να το αφήσει λογικά για το Frogen. Για να τελειώσω αυτό που έλεγα, 198 έναντι 225 στο μοναδικό lane που είναι μπροστά η Μονόκερη στο farm. Και αυτό γιατί 7 από τα 8 death της ομάδας τα έχει ο Wicked. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι μια διαφορά 50-60 minion που θα περίμενε κανείς. Είναι μόλις 20 minion διαφορά. Ενώ ο jungler του Σοσούκ στο 1-0-2 έχει φαρμάρει 150 minion έναντι 100 του αντιπαλού jungler. Πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Στο mid lane 334 για το Frogen, 252 για τον Παροφίβλ. Στο bottom lane 350 για το Reckless, 270. Οπότε βλέπεις οι διαφορές στο farm είναι τεράστιες. Ακριβώς και το μόνο στην ουσία που θα μπορούσαμε να πούμε ότι κρατάει τους Unicorn of Love είναι αυτά τα objectives, είναι οι δράκοι και ταυτόχρονα είναι φυσικά τα gold τα οποία τους προσφέρουν αυτά τα objective. Και γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε δει τους Elements να νικάνε μέχρι στιγμή το παιχνίδι. Το οποίο φυσικά μπορεί να αλλάξει από στιγμή σε στιγμή. Ισχύει αυτό πάντως. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει Zonias στον Vardax. Υπάρχει. Quicksilver Sash στον Vardax. Zonias στον Bar of Evil. Δύο item τα οποία κάνουν negate το πλεονέκτημα που έχει ο Frogger μέχρι στιγμής. Στο 5-0-2 με 340 minions είναι μπροστά, ναι. Δύο στόχους δεν έχει όμως. Σίγουρα ενώ πέρα εδώ πέρα ίσως γίνει το flank. Ο Kikis φαίνεται οριακά. Δεν το υπολόγισαν πάρα πολύ οι έξυπνοι εδώ πέρα οι Unicorns. Παρόλα για λίγο, για πολύ λίγο. Ναι. Για πολύ λίγο. Έπαιξαν με το Vision όχι άριστα. Και τους χάλασε το flank και βλέπουμε να τρέχουν πίσω οι Unicorns. Νομίζω ότι οι Elements πλέον έχουν καταλάβει ότι. Εκτός θέσης, τελείωσε η ομάδα των Elements. Έχουν περάσει μπροστά. Και θέλουν να πάρουν αυτό το tower για να δούμε αν μπορούν. Και
Η αλήθεια είναι ότι το Sieging των Elements καθαρά και, μόνο, καθαρά και λόγω Λούλου είναι αρκετά δυνατό καθώς μπορεί να προσφέρει τη Silk. Ο Πάροφιβλ κάνει το rush πάνω στον Κρέπο, θα τον πιάσει τελικά τώρα τον Black Silk. Τελευταία στιγμή, μπαίνει τέλεια σου και πάλι. Deathmar πάνω στον Vardax. Πέφτει ο Timbers όμως στον Frogger. Ο Frogger μου έχει μείνει πάρα πολύ χαμηλά. Κάνει και το damage από πίσω ο Vardax ακόμα περισσότερο. Να τον Guardian's Angel. Για να δούμε αν είναι ο φύλακας Άγγελος του Frogger. Shutdown περνάει στον Vardax. Ακριβώς εξαιρετικά reaction timers εδώ πέρα και μάλλον το teamfight συνεχίζεται. Ένα flash από τον Geeky στο οποίο δεν προσφέρει τίποτα στην ομάδα του. Παρ' όλα αυτά θα συνεχίσει να κυνηγάει, είναι αρκετά τάγκη, αλλά δεν θα τους φτάσουν σε καμία περίπτωση. Εδώ πέρα ίσως το call για τους Unicorns είναι ο Baron, καθώς 5 μέλη είναι ζωντανά, αλλά αρκετά χαμηλά έχω να πω εγώ. Παρ' όλα αυτά, ένα περίεργο chase εδώ πέρα από τον Power of Evil πάνω στον Κρέπο, καθώς γνώριζε ότι είχε το Black Shield, οπότε το Charm δεν θα είχε κάποιο effect πάνω. Ταυτόχρονα ο Froggen μπήκε πάρα πολύ έξυπνα μαζί με τον Shook, αλλά εξαιρετικά reaction timers από τον Hillsang. Elements, δεν θέλω να το χάσουν τον Draco. Βγαίνει έξω ο Power of Evil, προσπαθεί να του σοουνάρει. Για να δούμε αν μπορεί. Κρέπο, Shook και Reckless είναι και αφήνουν το Βαρόνο και ίσως πολύ πολύ καλά να κάνουν. Είναι κοντά οι Elements εδώ. Παρ' όλα αυτά ο Baron ήταν half HP, 3 εναντίον 5. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν μπορώ να αποφασίσω εγώ για την ομάδα των Μονόκερων. Η δικιά τους απόφαση είναι να φύγουν. Ακριβώς και πλέον με τον Wicked ζωντανό. Για να δούμε εδώ πέρα, είναι το Spiritras πάνω στον Κρέπο. Το Black Shield ήταν αρκετό για να μην έχει effect. Και κοιτάξτε εδώ πέρα, τρομερό engage από το Shook ταυτόχρονα. Εδώ όμως... Μοπεί το Deathmark, Troy Stun. Troy Stun, έχει το Sasso. Ο Vardax, πραγματικά ο Frogger εδώ, χάνει και το Guardian's Angel. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν θα το έχει στο επόμενο fight. Και αν σε αυτό νίκησαν οι Μονόκεροι, ενώ δεν περίμεναν κάποιο initiation και με GA πάνω στο Frogger, στο επόμενο fight ήταν ακόμα πιο δυνατή. Και η αλήθεια είναι ότι ο Vardax δεν χρειάζεται και καν να χρησιμοποιήσει το Quicksilver Sash. Το έκανε όμως. Έφαγε το damage από τον Deathmark. Το πρόσεξα κιόλας τώρα. Ναι, έκανε το Sash σίγουρα, το πάτησε. Να το ξέρεις αυτό. Απλά δεν το έκανε για τον Deathmark. Ναι, απλά το έκανε για να μετακινηθεί. Mm-hmm. Βασικά καθώς μόνο Z πήγε πάνω του. Όλα τα, κάνει remove όλα τα effects. Τα σίγουρα το πάτησε. 100%. Το λέω, τον είδα να το πατάει 100%. Δεν ξέρω αν το damage που είδε ήρθε από αλλού και όχι από τον Deathmark. 99,9 είναι από τον Deathmark, δεν ξέρω αν το έκανε για άλλο λόγο. Οκ. Okay. Πάντως το έκανε, να ξέρεις. Ενώ πλέον με αυτό το team fight το καλό των Unicorns ίσως έχουν περάσει πλέον και μπροστά μέσα στο παιχνίδι, παρόλα αυτά kick έχει πιαστεί. Αυτή τη φορά πιάνει το Kikis, για να δούμε τι μπορεί να κάνει. Η δεύτερη που τον πιάνει στο game και ίσως καθοριστική, πέφτει κάτω ο Kikis. Ίσως είναι και Baron αυτό. Ακριβώς για εδώ πέρα για τους Elements, οι οποίοι πιάνουν πάρα πολύ όμορφα τον Geeks και εκμεταλλεύονται το καλό wording τους που έχουν κάνει μέχρι στιγμής. Παρ' όλα αυτά έχουν vision εδώ πέρα Unicorn of Love και no δεν smite. Αποκλείεται να γίνει το flank. No smite, no timbers, no party. Ναι. Γρήγορος Βαρόνος λοιπόν για την ομάδα της Elements. Ένα λάθος βασικό του Geeks να πιαστεί σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Ένα ομαδικό λάθος των Μονόκερων να μην τους ανήκει η ζούγκλα τους και να τι μπορεί να γίνει πίσω στο game. Για να δούμε τι θα διεκδικήσουν οι Elements. Μπορούν τώρα να πρεσάρουν με το, split push πολύ καλύτερα. Ακριβώς και για να δούμε τι θα καταφέρουν να κάνουν εδώ πέρα οι Elements. Η αλήθεια είναι ότι έχουν αυτό το, τα ψεύτικα στατιστικά, είναι αρκετά δυνατοί, έχουν και τα πιο δυνατά minions, οπότε νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει το παιχνίδι αυτή τη στιγμή, να κινηθούν λίγο πιο επιθετικά όπως κάνανε και νωρίτερα για να βρουν τον Geekis μέσα στην αντίπαλη ζούγκλα. Θα περιμένουν λίγη ώρα μέχρι να επανέλθουν όλα τα μέλη των Μονόκερων στο mid lane. Νομίζω ότι οι Μονόκεροι πάντως μπορούν να παλέψουν ακόμα και με Baron πάνω στην Elements, χωρίς να είμαι απόλυτα σίγουρος, αλλά νομίζω ακριβώς ότι μπορούν να το κάνουν. Καθώς και το GA του Froggen ακόμα δεν είναι up, ίσως περιμένουν γι' αυτό οι Elements. Παρ' όλα αυτά, το κάνουν μάλλον το engage εδώ πέρα οι Elements. Ναι, δεν το βλέπουμε όμως εμείς γιατί έχω λούσει. Ευτυχώς δεν το έκαναν. Το κάνουν τώρα οι Unicorns. Πάνω στον Shook πιάνεται αυτή τη φορά ο jungler της Elements. Βρίσκεται πολύ ψηλά στον αέρα. Πάρα πολύ damage πάνω του. Οι ασπίδες τον κρατάνε ζωντανό. Θα συνεχίσουν το κυνηγητό πάντως πιάνοντας τον Κρέπο αυτή τη φορά. Είναι ο επόμενος στόχος. Και τώρα μόνο το Black Shield υπάρχει. Να το Σκοτίμπερς. Θα αρπάξουν τελικά το Reckless. Ο Reckless είναι ανάμεσα σε δύο. Κάνει το flash για να φύγει. Κάνει και το Valkyrie. Απομακρύνεται αρκετά. Κρέπο από την άλλη μεριά. Θα γυρίσουν τώρα το focus εκεί. Ενώ ο Frogger μπαίνει στην πίσω γραμμή. Τι μπορεί να κάνει, τίποτα. Είναι η απάντηση. Flash από το Vardax. Μένει ζωντανός. Κυνηγάει ο Shook. Θέλει να σκοτώσει. Δεν μπορεί. Τρομερό fight. Συνεχίζεται. Ακριβώς ενώ ο Shook είναι πάρα πολύ χαμηλά. Τελικά οι Unicorns καταφέρουν και παίρνουν Frogger πολύ επιθετικά. Καταφέρουν και σκοτώνουν τον Power Vivli. Πάει, κάνει double kill στην πίσω γραμμή των Μονόκερων και κρατάει την Element στο παιχνίδι. Ακριβώς ενώ ένα τεράστιο teamfight έχω να πω εγώ. Φάνηκε ατελείωτο και εδώ πέρα ο Vistachi ίσως έχει κάποιο πρόβλημα. Flash από το Vistachi πάνω στον Κρέπο. Παίρνει πολύ damage. Θα διαλυθεί ο Κρέπο με συνοπτικές διαδικασίες. Ο Reckless γλιτώνει τελευταία στιγμή το stun από τον Geekis. Γυρνάει πολύ έξυπνα. Θέλει να τον αποτελειώσει. Geekis προσπαθεί να κρυφτεί. Υπάρχουν wards. Πεθαίνει. Vistachi ξαναμπαίνει. Σηκώνει το Geekis. Μπουκέτα πάνω στο Reckless. Διαλύεται τώρα σιγά σιγά αλλά δεν προλαβαίνει να πάρει και kill που πολύ ήθελε. Δύο ζωντανοί.
και ένας μόνο για την Elements. Ακριβώς, ένα τεράστιο teamfight πραγματικά, όπως είπα και πολύ λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα. Και έχουμε επιτέλους ένα replay πραγματικά εδώ πέρα. Καλό το engage πάνω σου, απλά είναι το πιο tanky μέλος της ομάδας. Και φυσικά δέχεται 500 ασπίδες, παραμένει ζωντανός. Ένα κρίσιμο σημείο ήταν αυτό που κυνήγησαν το Reckless. Άμα δεις, άλλαξαν πολλές φορές το targeting του στη μάχη Unicorn. Ίσως αν είχαν επιμείνει λίγο παραπάνω σε κάποιο target, να είχε πάει καλύτερα. Εδώ που έζησε ο Κρέπο, ας πούμε, αν ο Κίκης και ο Βιζιτσάτσι σκότωναν τον Κρέπο και δεν ολοκλήρωναν ο Σάκλης, θα μπορούσε να πάει καλύτερα το teamfight. Έχουν χωριστεί σε δύο μεριές η ομάδα των Unicorns of Love. Το εκμεταλλεύεται ο Φρόγκεν από την πίσω γραμμή πανέξυπνα και θα δει σε πολύ λίγο να παίρνει ένα πανέμορφο double kill. Ακριβώς, και ο Φρόγκεν πραγματικά έκανε πάρα πολύ καλό. Ήταν πάρα πολύ δυνατό το teamfight για αυτόν, καθώς χρησιμοποίησε τέλεια τα skills του. Εκτός από αυτό το εξαιρετικό play εδώ πέρα που βούτυξε μέσα στο backline, χρησιμοποίησε το WQ combo από ένα πολύ καλό positioning και σχεδόν αποτελείωσε το Vardex και το Power Pivot μόνο από αυτό. Αλλά πάλι teamfight μάλλον. Πάντως, το είπα ότι σε ένα τέτοιο teamfight ακόμα και με Baron Elements φαίνεται να μην μπορούν, και η αλήθεια είναι ότι αν βγήκε τόσο even αυτό το fight, τι θα γίνει τώρα. Βέβαια έχει τριγκάρει και πάλι το GA του Frogger με αυτά και με αυτά. Στον αέρα ο Βιζιτσάτσι, ο Ζουκ που τον παρενοχλεί. Μακριά από το Βαρόνο πάντως ο jungler της Elements. Από τον Δράκο περνάει στους Unicorns of Love και είναι ο τέταρτος. Πολύ σημαντικό Ζουκ και πάλι στο initiation. Ακριβώς, και για να δούμε τι θα καταφέρουν να κάνουν εδώ πέρα οι Unicorns. Χαμηλά ο Ζουκ και τώρα Deathmark. Φεύγει μακριά από τον Σπίριτρα. Δεύτερο Σπίριτρα από τον Barofovil. Τρίτο και μακριά στην ασφάλεια. Το damage βέβαια είναι πάρα πολύ από πλευρά Frogger. Το Zonius δεν χρησιμοποιήθηκε από τον Power of Evil και τώρα οι Elements θέλουν να πολιορκήσουν αυτό το turret. Κάνε και μια ulti ο Vardax, μπας και καθαρίσει το wave για να είναι σίγουρο ότι θα καθυστερήσει αρκετά είσοδος μέχρι το inhibitor για την ομάδα της Elements. Παρ' όλα αυτά θα καταφέρουν να σπάσουν σε αυτόν τον πύργο, να κάνουν 6 συνολικά τα tower τους έναντι σε 8 των Unicorns of Love. Ακριβώς, ένα πάρα πολύ δυνατό front line εδώ πέρα για τους Unicorns, οι οποίοι δέχονται όλη την ώρα CC και knockups από την ομάδα των Elements. Παρ' όλα αυτά είναι στα δύο πιο tanky μέλη που δεν θέλεις να φοκουσάρεις και δεν μπορούν να φτάσουν καθόλου εύκολα το backline των Unicorn of Love. Και ακόμα και αν το φτάσουν, όπως είπες και εσύ, υπάρχει Zonius, υπάρχει Quicksilver Sash και δεν είναι καθόλου εύκολο για τους Elements να χτυπήσουν τα carries. Νομίζω ότι πραγματικά έτσι όπως έχει εξελιχθεί και με το composition που έχουν οι Elements, δεν μπορούν να νικήσουν ένα fight. Ένα fight όμως το οποίο οι Unicorns θα παίξουν καλά. Αν κάνουν λάθη, ο Frogger είναι ένας παίκτης ο οποίος θα τα εκμεταλλευτεί και σίγουρα έχει τα αντικείμενα και να το κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την ομάδα του. Μπορεί μέσα σε δευτερόλεπτα να εξασφανίσει και τον Barofevil και τον Vardax, εάν και εφόσον εκείνοι δεν το παίξουν καλά. Ακριβώς, και η αλήθεια είναι ότι οι Elements ίσως θα πρέπει να αρχίζονται και να σκέφτονται το ενδεχόμενο πέμπτου δράκου. Καθώς έχουν ήδη τον τέταρτο Unicorn, σε λιγότερα από 5 λεπτά νομίζω ότι θα βγει και ο πέμπτος και εκεί πέρα. Τότε είναι η στιγμή που θα πρέπει σίγουρα να τον κάνουν contest και να μην το αφήσουν στα χέρια των Unicorn. Εάν γίνει αυτό, τότε πραγματικά δεν θα μπορέσουν να κάνουν τίποτα Elements. Να δούμε όμως τι θα καταφέρουν να κάνουν. Εν τω μεταξύ βλέπουμε ότι θέλουν οι Unicorn να πρεσάρουν κάπως, να πιέσουν το mid lane. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούν να το κάνουν τόσο εύκολα. Δεν μπορούν να το κάνουν σε καμία περίπτωση. Βλέπω εδώ έχουν ολοκληρωθεί και Infinity Edge πάνω στο Frogger. Είναι full set ο midlaner της Elements στο 44ο λεπτό του παιχνιδιού. Ενώ από την άλλη μεριά λείπει ακόμα αντικείμενο από τον Power of Evil για να φτάσει. Ολοκληρώνει τώρα το Void Staff. Ένα δευτερόλεπτο πριν που κοίταξα δεν το είχε. Μορελονόμικον, Zonias, Rabadons. Αυτό είναι το inventory του. Ένα σλότ ακόμα. Ένα σλότ μακριά από το Frogger είναι ο Power of Evil. Παρ' όλα αυτά, ίσως ο Power of Evil με το τρομερό AoE Damage Art και με το Charm μπορεί να προσφέρει και παραπάνω από το Frogger. Γιατί η αλήθεια είναι ότι σαν ένα Assassin είναι situational. Μπορεί από τη μία να εξολοθρεύσει όλη την ομάδα των Unicorn, μπορεί από την άλλη να μην μπορέσει να κάνει τίποτα ακόμα και να έχει και 15 kill. Είναι ένα πρόβλημα και είναι ένα μεγαλύτερο πρόβλημα όταν η αντίπαλη ομάδα είναι τόσο tanky και ταυτόχρονα είναι τόσο δύσκολο να φτάσει στο backline όπως είπαμε νωρίτερα. Και όταν φτάσει στο backline, έχει τρόπο να το καουντεράρει. Παρ' όλα αυτά, με αυτό το Infinity Edge, το damage μπορεί να βγάλει, ίσως να μην είναι καν υπολογίσιμο, να μην προλάβει δηλαδή να παίξει ο Vardax. Είναι ένα πιθανό σενάριο αυτό. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, καθώς είμαστε σχεδόν στα βάθη του late game, αφού κάποια six slot έχουν δημιουργηθεί. Οπότε πλέον τα damages είναι τεράστια και τα carries, τα AD carries κυρίως, θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ. Όποιος πεθάνει πρώτος, χάνει το game για την ομάδα του πάνω κάτω. Ακριβώς, η αλήθεια είναι καθώς φτάνουμε και στο late game και στο βαθύ late game όπως είπες και εσύ,
Ο Κόρκι αρχίζει και δεν είναι τόσο δυνατός πλέον όσο ήταν νωρίτερα στο mid-game. Από την άλλη, ο Graves δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι πάρα πολύ δυνατός, αλλά σίγουρα είναι πιο δυνατός από ένα Κόρκι. Ανοιχτό inhibitor. Εκεί πάνε οι Unicorns of Love. Αυτό θέλουν να διεκδικήσουν και είναι απόλυτα λογικό, καθώς θα τους ευνοήσει πολύ και στην διαδικασία του Baron, του επόμενου. Ακριβώς. Έρχεται λοιπόν σιγά σιγά και το Minion Wave, το επόμενο Minion Wave των Unicorn of Love. Παρ' όλα αυτά με τις ροκέτες, με τη Λούλου, με το rotation του Froggen δεν είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις clear όπως βλέπετε και τώρα. Και δεν ξέρω αν οι Unicorns of Love μπορούν να κάνουν κάτι τώρα. Όλα πάνω στο Froggen. Μάχη. Ο Froggen θα χάσει πολύ πολύ γρήγορα τον Guardian's Angel. Όχι, είναι η απάντηση. Wild Growth τον κρατάει στη ζωή και έχει περάσει και τον Deathmark. Για να δούμε λοιπόν αν μπορούν να κλειδώσουν εδώ οι Elements καθώς τρέχουν προς τα πίσω. Θα γίνουν κάποια flash. Ανοίγει το Soul Shackle ο Κρέπο. Θα πιάσει μόνο τον Παραφίβλο, όχι κανέναν. Είναι η απάντηση του Ζόνιας. Γίνεται την κατάλληλη στιγμή. Συνεχίζεται να την φάει τεράστιο για μία ακόμα φορά με τον Vardax να δέχεται τώρα για πρώτη φορά τα μας. Γυρνάει πάρα στο Reckless. Θα φύγει αυτός πίσω με τον Valkyrie. Κάτω το Inhibitor και πίσω η Unicorn. Ακριβώς πίσω να φύγουν κατευθείαν οι Unicorn. Μπορεί να πήραν τον Κρέπο, αλλά μην ξεχνάμε ότι οι Elements είναι δίπλα στη βάση. Μπορούν όποιο δευτερόλεπτο θέλουν να πάνε να γεμίσουν και να ξαναγυρίσουν πίσω στο Team Fight. Δεν θα τους πάρει πάρα πολύ ώρα. Την ίδια ώρα που κατάφεραν και πήραν ένα kill elements, το inhibitor, κάνουν recall, παίρνουν items, γυρίζουν πίσω και σε ένα λεπτό βγαίνει ο δράκος. Τα καλά νέα για τους elements είναι πως δεν έχασε το GA του τελικά. Ο Froggen φάνηκε να πέφτει απότομα, αλλά παρόλα αυτά ο Wicked έδωσε το σωτήριο Wild Growth στο συμπαίκτη μαζί βέβαια και με το Deathmark. Και τρέχουν στο recall των μονόκερων, τρέχουν για τον Βαρόνο. Να δούμε αν θα προλάβουν, πέφτει πάρα πολύ γρήγορα. Και είναι κοντά μόνο ο Vizitsatsi. Δεν νομίζω θα προλάβουν εδώ οι Unicorns να κάνουν το κάτι παραπάνω. Θα πέσει ο Βαρόνος, το σνάιπάρουν οι Elements. Ακριβώς και με αυτό τον Baron νομίζω ότι θα μπορέσουν λίγο να βγάλουν την πίεση από τα Minions στο κάτω lane εδώ πέρα οι Elements. Παρ' όλα αυτά πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ γιατί όπως είπαμε και νωρίτερα οι Elements δεν κατάφεραν να πάρουν κάποιο teamfight με τον Baron Buff. Πόσο μάλλον αν οι Unicorns of Love καταφέρουν και πάρουν και τον πέμπτο δράκο. Οι Elements μπορούν και επιμένουν, θέλουν να πάρουν. Πρόκειται να ανοίγει εδώ πέρα τον Ghostblade. Βουτάει πάνω στο Vizitsatsi. Έχουμε και το teleport. Κάποιο θα έρθει για να βοηθήσει. Θα είναι ο Wicked. Half HP. Ο Vizitsatsi τρέχει όσο πιο γρήγορα μπορεί και νομίζω ότι θα καταφέρει τελικά να φτάσει μέχρι τον πύργο του. Και ενώ ο πέμπτο δράκο είναι διαθέσιμο για του μονόκερου και μόνο ο Vardax είναι αρκετό για να πάρει αυτό το objective. Αλλά το rotation εδώ πέρα από του Elements είναι πάρα πολύ έξυπνο. Ίσως θέλουν να πιέσουν, ίσως θέλουν να σταματήσουν το Vardax. Vardax θα μείνει στο δράκο, θέλει να πάρει τον buff για του συμπαίκτε του. Wow, Wicked πιάνεται και χάνει τη ζωή τη στο πιο κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού. Ο Σουκ αμέσως επόμενο στη λίστα θα πέσει και αυτό τώρα τον Baron, τον Dragon Buff. Είναι πάνω στην ομάδα των Unicorns of Love. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι Elements κάτω και ο Κρέπο. Ακριβώς και το μεταξύ πιέζουν και τα Super Minions τώρα εδώ πέρα των Unicorn of Love. Ο Vardax κατάφερε και πήρε τον πέμπτο δράκο και σε ένα 4v5 νομίζω situation οι Elements δεν κατάφεραν να κάνουν τίποτα. Κοιτάξτε τα Super Minions. Το game ίσως έχει λήξει εδώ πέρα και δεν το ξέρουμε ούτε εμείς αλλά και ούτε οι Elements. Σίγουρα οι Elements δεν το ξέρουν, σίγουρα οι Elements δεν το πιστεύουν. Ο Vizitsatsi είναι εκεί. Είναι μπαφαρισμένος από τον δράκο, είναι πάρα πολύ δυνατός. Οι υπόλοιποι είναι ακριβώς από πίσω. Για να δούμε λοιπόν συνταρακτικά τελευταία δευτερόλεπτα μάλλον μέσα στο Rift. Με την Elements πολύ κοντά στο 0-2 για μία ακόμα εβδομάδα. Πιάνει το Froggen, πέφτει ο πύργος, κάτω ο Froggen. Ακριβώς κάτω και τον Nexus, νικάνε οι Unicorns.